Μία σημαντική αποκάλυψη, κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί αύριο η Real News της Κυριακής. Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, υπάρχει σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τον κύριο Σπύρο Σημίτη, αδελφό του πρώην Πρωθυπουργού. Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί offshore εταιρεία, της οποίας διαχειριστής φέρεται ο Σπύρος Σημίτης στην ελβετική τράπεζα UBS, ζητούν οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές σύμφωνα με την εφημερίδα Real News. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η εισαγγελία κατά της διαφθοράς απέστειλε αίτημα δικαστικής συνδρομής, καθώς ο αδελφός του πρώην Πρωθυπουργού θεωρείται ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που προέρχεται από δωροδοκίες. Στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών για τυχόν δωροδοκίες στην προμήθεια του συστήματος ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων C4I και του εξυγχρονισμού 6 φρεγατών τύπου S του πολεμικού ναυτικού, στο μικροσκόπιο έχει μπει η διαδρομή ενός εμβάσματος ύψους περίπου 845.000 ευρώ, η οποία θεωρείται ύποπτη. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, τα χρήματα φέρεται να απέστειλε το 2010 από τις Μπαχάμες ο Σπύρος Σημίτης σε ελληνική τράπεζα και μέσα σε 5 ημέρες να κατέληξαν σε λογαριασμό του σε τράπεζα της Γερμανίας. Οι εισαγγελικές αρχές ανακάλυψαν ότι η offshore εταιρεία διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στην ελβετική UBS και ζητούν στοιχεία για τυχόν σχέση της με παράνομες πληρωμές. Ο αδελφός του πρώην Πρωθυπουργού υποστηρίζει ότι δεν έχει εκτελέσει καμία αξιόπινη πράξη και ότι τα χρήματα προέρχονται από δικές του αποταμιεύσεις και τη σύζυγου του. Οι αποταμιεύσεις μας αυτές προέρχονται από την εργασία μιας ζωής. Είναι σημαντικές. Τις επενδύσαμε σε διεθνείς τράπεζες, κρίνοντας τις αποδόσεις. Στην Ελλάδα έκανα ένα έμβασμα στις 21 Πέμπτου του 2010 με το ποσό των 845.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου. Τις ημέρες εκείνες υπήρξε στην Ελλάδα έκρηξη ανησυχίας, με συνέπεια μεγάλη φυγή κεφαλαίων. Αγορά ακινήτου υπό τις συνθήκες αυτές δεν ήταν πια νοητή. Επανέφερα το ποσό των 800.000 ευρώ στην τράπεζα του τόπου κατοικίας μου, στη Γερμανία. Η φήμη που κυκλοφόρησε ότι τα χρήματά μου έχουν παράνομη προέλευση είναι ως εκ τούτου αναλυθής και άκρος συκοφαντική. Όλα τα χρήματά μας είναι προϊόν της δουλειάς μας.